θεωρώ ότι θα είναι και μια σκακέρα μεταξύ των δύο προπονητών, η οποία θα καθορίσει και την έκβαση του παιχνιδιού. Σίγουρα, να πω τις πεντάδες και να επανέλθω σε αυτό που λες, Νεοκλή. Η ΑΕΚ με τον Σνάιντερ, τον Χριστοδούλη, τον Σιζόπουλο, τον Χαν και τον Γκρέσαμ. Ο ΑΠΟΕΛ με τον Σιμιτζή, τον Κάρλ, τον Κουμί, τον Τιμποντό και τον Κόνιεβιτς. Ο Τιμποντό και ο Γκρέσαμ ήταν αυτοί που διεκδίκησαν το τζάμπολ, με την ομάδα της ΑΕΚ να έχει την πρώτη επίδεση. Τονίζοντας αυτά που έλεγες, Νεοκλή, να πω ότι ο ΑΠΟΕΛ σκοράρει με 92 πόντους κατά μέσο όρο στο ποτάμι. Εδώ είδαμε το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. Ο Κουμής θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Σνάιντερ. Θέλει να φύγει στον ενδιασμό, στη γωνία το σουτ για 3 από τον Σιζόπουλο, εύστοχος, 5-0. Βρίσκει διάδρομο, πάει προς το καλάθι, θα νικήσει στον αέρα τον Γκρέσαμ, 5-2. Γιανναράς που θέλει να τρέξει, κλείνεται εκεί, θα περάσει στον Τιμποντό. Αυτός τον Κάμπλ που σουτάρει για 3 από την κορυφή και σκοράρει. Μειώνει. Αυτό είναι το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, Αντώνη. Είναι το transition game, γρήγορο σουτ. Αν δεν καταλάβω και δεύτερο. Είχε και ένα lay-up στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Τάιους ξεμαρκαρίστηκε και εύκολα έβαλε το καλάθι. Έβαλε ξανά μπροστά την ΑΕΚ με 26-25. Τιμποντό στον Κόνιεβιτς, ο Κόνιεβιτς πάει προς τα μέσα, θέλει να συνδυαστεί, τρομερή φάση. Κάρφωμα και φάουλ για τον Τιμποντό. Κόνιεβιτς για 3 μέσα. Εξαιρετική πάσα του Γιανναράς ήταν. Ναι. Εξαιρετική πάσα του Γιανναρά, ήταν πέναλτι εκεί για τον Κροάτη. 28-37, επιμένει στη ζώνη ΑΕΚ. Για 3 ο Παπαμιχαήλ μέσα από τη γωνία, με το που πήγε στο παιχνίδι. Σιζόπουλος και ο Χριστοδούλου, το σκριν από τον Γκρέσαμ. Θα πάρει το σούτ ο Χριστοδούλου και θα ευστοχίσει. 6 ο Χαν από πλευρά ΑΕΚ. Χριστοδούλου και πάλι για 3 μέσα και αυτό. Ζεσταίνεται, είναι παίκτης ψυχολογίας ο Ανδρέας. Βαίνεται ότι σήμερα είναι το παιχνίδι που είναι, γι' αυτό είναι στην ΑΕΚ, γι' αυτά τα παιχνίδια είναι στην ΑΕΚ. Κόνιεβιτς για 3 μέσα κι αυτός. 38-45. Αν το βοηθήσει ακόμα περισσότερο, Παπαμιχαήλ για 3, μέσα! 42-51, δεύτερο τρίποντο του Πέτρου του Παπαμιχαήλ. Το πρώτο επιθετικό της ΑΕΚ στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Τάιους πάει προς τα μέσα, νικάει στον αέρα τον Χένρι. 44-51, ωραίο καλάθι από τον Τάιους. Η επαναφορά από τον Μαντοβάνη, 3-10 τα είπαμε από μένα, ένα τι πρέπει να κάνει, αυτό κάνει, ο Χρυστοδούλου δεν φτάνει. Μπάλα, τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ μπροστά με 53-44. Ο Τάιους, ο Χρυστοδούλου πέρασε στον Μαντοβάνη, για 3 από τις 45 μήνες ο Χρυστοδούλου ευστοχή. Πέρασε, ο Χαν προσπαθεί να το μαρκάρει, δεν καταλαβαίνει τίποτα κάπου, 52-62. Καλάθι και ψυχολογία, αυτό τα λέγαμε στην ΑΕΚ, γιατί βλέπετε πως παίζει άμυνα τώρα. Ο Τιμποντό όμως φτάνει στο καλάθι και σκοράρει. 56-69. Ο Χένρις στον Κόνιεβιτς για 3 μέσα. 58-73. Γιανναράς στον Κόνιεβιτς. Σιμιτζής περιμένει, θα πάρει την μπάλα. Κλείνεται, θέλει να βρει το Χένρι, θα τα καταφέρει. Αυτός είναι αδύναμη πλευρά για 3, ο Γιανναράς μέσα κι αυτό. Παίζει με τεράστια ψυχολογία πλέον τα ΑΠΟΕΛ. Σνάιντερ πάει στον πάγκο για να επιστρέψει σε λίγο. Στον πάγκο, λέω, στην γραμματεία. Σουτ για 3, ο Παντελή, 63-78. Φορά πάει και πάλι στους 19. Ο Σνάιντερ στέκεται για 3, μέσα. 68-84. Χριστοδούλου πάει μέχρι μέσα, σκοράρει και πάλι, πέφτει η διαφορά στους 11. Αυτό κάνει όμως το λάθος του Κάρλ, έξερε ο Κορονίδης, ο Χριστοδούλου πάει μέχρι το lay-up και μειώνει στους 9. 75-84 και έχουμε πάλι ντέρμπι, 2-42. Ο Σνάιντερ ετοιμάζεται για την επαναφορά. Η ΑΕΚ, η οποία έχει 7 στα 30 τρίποντα. Και έχει σουτάρει 30 τρίποτα, 32 δίποτα. Τα περισσότερα τρίποτα βέβαια είναι εδώ, στην τελευταία περίοδο, όπως τώρα με τον Σνάιντερ, μέσα! 80-86! Κλέψιμο το Σιζόπουλο. Ο Χαν, ο Χριστοδούλου μόνος του σκοράρει και μειώνει στο τρίποντο. 85-88, όλα γίνονται. 88-94, ο Σνάιντερ θα πετάξει την μπάλα όπως όπως. Τέλος αγώνα. Νίκη λοιπόν για τον ΑΠΟΕΛ με 88-94. Μέσα στη Λάνακα θα συνεχίσει το αίτητο του, θα φτάσει τις 5 νίκες, διορθώνω σε 6 αγωνιστικές, έχει κάνει και το ρεπό του και θα παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Και όπως είπαμε, επόμενη αγωνιστική είναι με την ΑΕΛ. Από την άλλη, η ΑΕΚ θα κάνει την δεύτερη της και συνεχόμενη μάλιστα ήττα μετά από 4 συνεχόμενες νίκες που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Το επόμενο της παιχνίδι είναι με τον Αχιλλέα στο κλεισό της Παλουριώτισσας.